Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολλά και σημαντικά για σήμερα τα θέματα της επικαιρότητας, με κυρίαρχα αυτά που έρχονται από το μέτωπο της οικονομίας. Να ξεκινήσουμε ωστόσο με μια ευχάριστη είδηση για την περιοχή, καθώς η τύχη χαμογέλασε για μια ακόμη φορά, μια και στην Καλαμάτα παίχθηκε το ένα από τα δύο υπερτυχερά δελτία του Τζόκερ με κέρδη άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ. Στην Καλαμάτα παίχτηκε το ένα από τα δύο χρυσά δελτία της χθεσινής κλήρωσης του Τζόκερ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που έπεσε στο πρακτορείο μας το δελτίο. Δεν έχει εμφανιστεί ακόμα ο τυχερός ή η τυχερή. Ελπίζουμε να εμφανιστεί και να κάνει την καλύτερη διαχείριση που μπορεί με τα χρήματα αυτά που κέρδισε. Στο 1.495.000 ευρώ. Συνήθως, επειδή είναι πολύ μεγάλα αυτά τα ποσά, στέλνουν κάποιο νομικό σύμβουλο ή πάνε στον ΟΠΑΠ, αναλόγως. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που έπεσε στο πρακτορείο μας. Είναι πολύ καλό να κερδίζουν όλοι οι πελάτες από εμάς. Ο ΟΠΑΠ είναι ένας οργανισμός ο οποίος είναι σίγουρα τα κέρδη. Και καλό θα ήταν να προτιμούμε να παίζουμε στα πρακτορία του ΟΠΑΠ. Η κίνηση σαν άτομα είναι αυξημένα, σαν ποσά όμως δεν είναι τόσο. Απλά ο καθένας ψάχνει να βρει από το, έστω και από το λίγο, μήπως κερδίσει κάτι. Όπως και ο τυχερός ή η τυχερή που κέρδισε το δελτίο. Καλό θα είναι να μην χάνουμε την ελπίδα μας. Καλό θα είναι ο κόσμος να παίζει παιχνίδια μέχρι εκεί που αντέχει τσέπη του και να έρχεται σε εμάς να παίζει και όλο και κάτι θα κερδίζει. Το δελτίο με τις 5+1 επιτυχίες αποδίδει το ποσό του 1.495.000 ευρώ στον κάθε τυχερό, αλλάζοντας κυριολεκτικά τη ζωή του. Πάμε εμείς να μείνουμε στα αμυγό θέματα της οικονομίας, εκεί που υπάρχουν ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε να καλησπερίσουμε. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης, τον Νίκο Μπελογιάννη. Καλησπέρα, Νίκο. Ευχαριστώ. Στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας έχουμε όμως και τον πρώην υπουργό και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βυσσέα Κωνσταντινόπουλο. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντινόπουλο. Καλησπέρα. Λοιπόν, είναι αρκετά εκείνα τα ζητήματα τα οποία έχουν ανακύψει ουσιαστικά από την χθεσινή, θα έλεγε κανείς, και χθεσινή κατάσταση που βλέπουμε και που διαβάσαμε και στο Βήμα της Κυριακής με το ΕΣΠΑ. Φαίνεται να παγώνει το ΕΣΠΑ και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο και έντονο κλίμα ανησυχίας για τις επιχειρήσεις, για την βασική πηγή χρηματοδότησης ελληνικής μας οικονομίας, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απαιτεί σοβαρότητα αυτές τις μέρες και ξέρετε πολλές φορές ότι δεν είμαστε πάρα πολύ επιθετικοί, είναι γιατί θέλουμε πραγματικά στις δύσκολες στιγμές να στηρίξουμε τη χώρα μας και να δούμε τα θέματα πώς μπορούμε να τα λύσουμε και όχι πώς μπορούμε να τα οδηγήσουμε σε δύσκολες συνθήκες και θα έλεγα, δεν θα ήθελα να πω, μέχρι την καταστροφή. Ένα από αυτά τα θέματα είναι, όπως καταλαβαίνετε, και το θέμα που αφορά το ΕΣΠΑ. Εδώ και από τις 5 του μηνός έχω θέσει το θέμα αυτό για τον κίνδυνο στο αρμόδιο Υπουργείο. Βεβαίως χρειάστηκε ένα δημοσίευμα χθες για να γίνει ντόρος σε όλη τη χώρα. Υπάρχει ένα θέμα. Αν η νέα κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αποδεχτεί τη διαπραγμάτευση που κάναμε και εγκρίθηκαν τα κονδύλια ή όπως είχε, θα φέρει νέο νόμο και θα αρχίσει διαπραγματεύσει από την αρχή. Η κυβέρνηση δυστυχώς δεν λέει ούτε το ένα ούτε το άλλο, όπως σε όλα τα θέματα. Και έτσι τώρα βρισκόμαστε μετέωροι, ώστε να μην μπορούν να αρχίσουν τα νέα προγράμματα για τους μικρομεσαίους, να μην αρχίσουν βάσεις τις οποίες είχαμε ετοιμάσει και προετοιμάσει, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πέσουν χρήματα στην αγορά και να μην μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Ελπίζουμε ότι σύντομα ο Υπουργός θα αποσαφηνίσει τι θέλει να κάνει αυτή η κυβέρνηση. Γιατί αν ξέρετε, αν θέλει να αλλάξει το νέο πλαίσιο, θα πρέπει να μπει σε νέα διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία έχει ολοκληρωθεί από εμάς. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν, αλλά σίγουρα θα χάσουμε πολύτιμο χρόνο ώστε να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Αυτά που ήταν, κύριε Κωνσταντινόπουλε, αυτά τα έργα τα οποία είχαν δρομολογηθεί και έχουν σταματήσει στη μέση. Παραδείγματος χάρη τώρα οι δρόμοι και κάποια άλλα, άλλα επιχειρηματία εκτός από τα, δημόσια έργα και κάποια άλλα ιδιωτικά έργα. Τι γίνεται με αυτά? Δεν ξέρω ποια μιλάτε, αν μιλάτε για το πρόγραμμα 2007-2013 ή για, μάλλον για αυτά θα μιλάνε. Αυτά έχουν δρομολογηθεί. Βεβαίως υπάρχουν καθυστερήσεις όπως καταλαβαίνετε, γιατί η κυβέρνηση εδώ και 1,5 μήνα δεν έχει υπογράψει απολύτως τίποτα ούτε στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων ούτε προς το εξωτερικό ώστε να έρθουν τα χρήματα για αυτούς τους δρόμους ή για διάφορα έργα. Αυτά
Ο κίνδυνος ο μεγάλος είναι, επειδή είναι η τελευταία χρονιά τώρα το 2015, να μην ολοκληρωθούν αυτά τα έργα και έτσι να χρειαστεί και να επιστραφούν τα χρήματα στις Βρυξέλλες και δεύτερον να μην ολοκληρωθούν και τα έργα. Άρα αυτό που πρέπει να κάνει η κυβέρνηση είναι να μην χάσει άλλο χρόνο. Δηλαδή αυτό που κάναμε εμείς πέρσι, που είχαμε απορρόφηση 94%, η κυβέρνηση πρέπει να το υλοποιήσει και φέτος για να μην επιστραφούν, να μην επιστραφεί ούτε ένα ευρώ στις Βρυξέλλες. Ελπίζω να το κάνει, δεν το βλέπω, να καταλάβετε ακόμα δεν έχουν βρεθεί οι γενικοί γραμματείς οι οποίοι θα επανδρώσουν τη νέα δομή για το νέο ΕΣΠΑ, να το πούμε έτσι. Ακόμα δεν έχουν υπογραφεί, δεν έχουν οριστεί ποιοι θα είναι. Ελπίζω η κυβέρνηση μετά από 50 μέρες να μπορέσει να βρει τους κατάλληλους ανθρώπους για να τρέξουν όλες αυτές τις δράσεις. Το βλέπετε εφικτό εσείς? Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια μεγάλη διαπραγμάτευση. Βλέπουμε ότι γίνεται, ότι κάθε μέρα είμαστε με το χέρι στην καρδιά. Δηλαδή τι γίνεται, δεν γίνεται με τη χώρα. Αυτή τη στιγμή ανακοινώθηκε πριν λίγο η συνάντηση της κυρίας Μέρκελ με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Εν μέσω αυτών των καταστάσεων, το βλέπετε εφικτό εσείς να προχωρήσουν, τη στιγμή που δεν προχωράει τίποτα άλλο, να προχωρήσουν και διαδικασίες με το ΕΣΠΑ? Εγώ αυτό που θέλω και αυτό που έχουμε και θέλω να βοηθήσω και θέλουμε να βοηθήσουμε, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, είναι η κυβέρνηση να πάρει εμπρός, να πάρει τις αποφάσεις, όποιες αποφάσεις θέλει. Αλλά η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα στην πραγματική οικονομία. Νομίζω ότι εγώ μπορώ να μιλήσω, ίσως κάποιος να με κατηγορήσει για την πολιτευτική διάθεση. Αλλά πιστεύω ότι θα έχετε κάνει το ρεπορτάζ σας στην αγορά. Έτσι είναι, έτσι. Ξέρει όλη η αγορά. Έχει παγώσει η αγορά, όλοι. Σε αυτούς τους μικρομεσαίους, οι οποίοι ήταν στενοχωρημένοι με τις προηγούμενες πολιτικές, με όλα αυτά, ξέρουν ο καθένας τι έχει συμβεί αυτές τις μέρες και τι έχει συμβεί το τελευταίο τετράμινο από τη στιγμή που δυστυχώς ανακοινώθηκε η επιλογή να εκλεγεί νέος πρόεδρος, η αγορά έπεσε. Υπήρξε ένα θετικό δεκαήμερο αμέσως μετά την εκλογή του ΣΥΡΙΖΑ, αυτή είναι μια αλήθεια, όμως δυστυχώς αυτές τις μέρες βρισκόμαστε σε μια δύσκολη θέση. Ναι. Η πραγματική οικονομία μπορεί να έχει το πρόβλημα το οποίο να μην μπορούμε να το διορθώσουμε αν δεν προχωρήσουμε άμεσα σε όλα τα επίπεδα. Να σας πω, να σας κάνω άλλη μια ερώτηση, μια και είστε ο καθήλυνα αρμόδιος για το ΕΣΠΑ. Υπάρχουν, συγγνώμη, πάρα πολλά παράπονα από πολλούς επιχειρηματίες οι οποίοι είχαν ενταχθεί στο ΠΕΠ, στα ΠΕΠ που ήταν μέχρι 100.000, οι οποίοι έχουν κάνει την καταθέση στα χαρτιά τους και δεν μπορούν να πάρουν ακόμα το 50% που πρέπει να τους επιστραφεί πίσω. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν, δεν υπάρχουν, τι γίνεται με αυτά? Αυτά τα χρήματα όμως έχουν το πρόγραμμα, αυτό δεν ξέρω για ποιο πρόγραμμα βρίσκεται, γιατί λέει ότι περιφέρεια για το πρόγραμμα που αφορά τον ΦΠΑΕ κατά κύριο λόγο. Ναι, αυτό ναι. Για τον ΦΠΑΕ κατά κύριο λόγο. Αυτοί έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους. Εμείς είχαμε πληρώσει μέχρι τέλος του χρόνου όλα όσα μας είχε καταθέσει ο ΦΠΑΕ, τα χρήματα που τα είχαμε δώσει. Αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, με μεγάλη χαρά που δεν το γνωρίζω, να το πω, να το φέρω επίσημα μέσα από τις. Από αυτές τις δυνατότητες που έχω ως βουλευτής, με μεγάλη χαρά να το κάνω για να δούμε ποιοι άνθρωποι αυτή τη στιγμή και για ποιους λόγους δεν μπορούν να πάρουν τα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Έχει κληρωθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου όλα τα χρήματα τα οποία μας είχε ζητήσει στο Υπουργείο. Ναι, δεν λέμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Από το Γενάρη και μετά τι γίνεται τώρα από εκεί? Φαίνεται να υπάρχουν. Το ξέρετε πάρα πολύ. Τα χρήματα υπάρχουν ή έχουν βάλει χέρι? Μπορεί να βάλει κάποιο χέρι σε αυτά τα χρήματα? Όσα χρήματα ήταν στο. Γιατί αυτά ήταν στο πρόγραμμα. Το 2007-2013 υπάρχουν. Το ζητούμενο, σας λέω πάλι, είναι εφόσον υπάρξουν καθυστερήσεις και δεν ολοκληρωθεί ένα έργο. Να σας πω κάτι παράδειγμα. Υπάρχει ένας δρόμος, ο οποίος δεν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2015. Είναι να ολοκληρωθεί και έχουμε πληρώσει 300.000 ευρώ και το έργο είναι 1 εκατομμύριο. Θα επιστρέψουμε και τις 300.000 ευρώ πίσω. Και το έργο δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ γιατί δεν θα βρούμε χρήματα. Αυτή είναι η μεγάλη κίνδυνη η οποία πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση στο επίπεδο του νέου ΕΣΠΑ και του παλιού ΕΣΠΑ. Αν δεν τρέξει γρήγορα, δηλαδή δεν μπορεί μετά από 50 μέρες να μην έχουμε γενικούς γραμματείς στις νέες δομές. Δεν μπορεί να μην μπορέσουμε να προχωρήσουμε δύο δράσεις, 100
δύο δράσεις για τους μικρομεσαίους, οι οποίες είχαν προδημοσιευθεί και ήταν έτοιμες. Δεν μπορεί να μην μπορούμε να υλοποιήσουμε τα έργα της ψηφιακής σύγκλησης, τα οποία τα αφήσαμε την απορροφητικότητα, αλλά δεν βρεθεί κάποιος άνθρωπος να τα πάρει, να είναι κάθε μέρα από πάνω. Δεν πρόκειται να λειτουργήσουν. Θα έχουμε προβλήματα και θα επιστρέψουμε πόρους χρήσιμους για μας. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, επειδή ξέρετε πολύ καλά την κατάσταση, το είπατε και νωρίτερα. Αν το χρηματοδοτικό πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα δείχνει ενδεχόμενα ένα νέο πακέτο μέτρων. Κοιτάξτε, να δείτε. Σας είπα, δεν θέλω. Δεν το λέω με αντιπολιτευτική τώρα διάσταση, με την πραγματική εικόνα που έχετε. Δυστυχώς όμως, δυστυχώς η ίδια η κυβέρνηση είπε σήμερα, ανακοίνωσε ότι το πρωτογενές πλεώνασμα λόγω των τελευταίων τριών μηνών έχει πάει στο 0,3%. Άρα καταλαβαίνετε ότι περιμένοντας τα τεχνικά κλιμάκια, πείτε τα όπως θέλετε εσείς, Γιάννη, Γιώργο, Κώστα, ναι, 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 θεσμούς Black Rock, G-Rock και... Ναι, ναι, που θα τελειώσουν τον έλεγχό τους τις επόμενες μέρες, θα βγάλουν μια αποτιμήσουν το αποτέλεσμα. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι το αποτέλεσμα θα είναι πολύ αρνητικό και βλέπω ότι το τελευταίο τρίμηνο και στα θέματα... Όσον αφορά τα θέματα της απασχόλησης, δεν έχει πάει καθόλου καλά και τα ίδια οι πληροφορίες λένε ότι το πρώτο τρίμηνο για την ανεργία στη χώρα θα έχει μια αύξηση της ανεργίας και αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και τίποτα άλλο. Δηλαδή τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας και κυρίως να αντιμετωπίσει το θέμα που η ίδια υποσχέθηκε, το πρόβλημα της ανεργίας. Μάλιστα. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Πολύ. Να είστε καλά. Είστε καλά, κοντά για στα ζητήματα της Πελοποννήσου. Πάμε λίγο να δούμε ένα άλλο θέμα. Το θέμα φυσικά των ημερών. Εξακολουθεί και συγκλονίζει η υπόθεση με τον 20χρονο Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το πόρισμα του ιατροδικαστή δείχνει αυτοχειρία, ωστόσο η έρευνα συνεχίζεται. Εξακολουθεί και συγκλονίζει η υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Το τραύμα που έφερε στον δεξί καρπό του ο 20χρονος φοιτητής φαίνεται πως δίνει την λύση τουλάχιστον για το πως προήρθε ο θάνατος. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο θάνατος του νεαρού φοιτητή βάσει του πορίσματος του ιατροδικαστή προήλθε από αιμορραϊκό σοκ από τραύμα στο δεξιό περικάρπιο, κάτι που δείχνει αυτοχειρία. Μάλιστα, σε συνδυασμό ότι ο Βαγγέλης ήταν αριστερόχειρας οδηγεί στο συμπέρασμα πως ο άτυχος φοιτητής έβαλε μόνος του τέλος στην ζωή του. Παράλληλα, σε κοντινή απόσταση σχεδόν δίπλα στο πτώμα βρέθηκε και ένα μαχαίρι, το οποίο μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για να εξεταστεί. Σε παρέμβασή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Best, ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης σημείωσε πως δυστυχώς επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο. Δυστυχώς όμως είχαμε ένα σενάριο, το χειρότερο σενάριο που μπορούσαμε να σκεφτούμε με την οικογένεια τόσες μέρες. Θέλαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας να σκεφτόμαστε το θετικό σενάριο, δυστυχώς όμως δεν βγήκε. Για το 20χρονο παλικάρι, το Βαγγέλη, το οποίο θα μπορούσε να είναι το παιδί όλων μας, γιατί σε αυτή την περίπτωση, για μένα τουλάχιστον και για τους συνεργάτες μου, τον Λεωνίδα, ο οποίος από την πρώτη μέρα ήταν κοντά μου μαζί με τον συνεργάτη μου, τον Φώτα τον Βρόσκο, είναι το δικό μας παιδί. Δυστυχώς δεν επαληθεύτηκε το μικρό ποσοστό στο πίσω μέρος του μυαλού μας, επαληθεύτηκε αυτό που πραγματικά διαπιστώσαμε όταν είμαστε αναγκασμένοι να αντικρίσουμε ένα νέο παλικάρι να έχει χάσει τη ζωή του. Πάντως, σύμφωνα με τον κύριο Τσούκαλη, η λύση του μυστηρίου είναι στην γαλακτοκομική σχολή και στην ευρύτερη περιοχή. Κόντρα σε πάρα πολλά πράγματα που ελέγχθησαν αυτές τις μέρες, είπα από την πρώτη στιγμή το κλειδί είναι στην γαλακτοκομική σχολή και στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δυστυχώς επαληθεύτηκε. Μακάρι να μην είχα επαληθευτεί εγώ και το παιδί να ήταν ζωντανό. Οι ιδιωτικές και ανακριτικές αρχές νομίζω ότι θα κάνουν το καλύτερο. Εγώ τουλάχιστον είμαι βέβαιος, έχοντας εμπιστοσύνη στην αστυνομία και στην δικαιοσύνη. Βέβαια υπάρχουν πράγματα τα οποία ακόμη ερευνώνται και από την ασφάλεια και από μένα και από τον συνεργάτη μου τον Φώτα τον Βρόσμο, από τον Λεωνίδα ο οποίος έχει παραμείνει στα Γιάννενα και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να ρίξει φως σε κάποιες χειρικές. Πραγματικά είναι μια υπόθεση που συγκλονίζει και Νίκο, να καλησπερίσουμε και τον Κώστα, τον Τσερτζούλια που μίλησε χθες με τον ερευνητή. Είναι μια κατάσταση η οποία μας έχει σοκάρει, όπως και να το δούμε Κώστα.
Πραγματικά είναι μια υπόθεση που έχει ο κ. Πανελλήνιο. Τα μηνύματα συμπαράστασης πραγματικά είναι εντυπωσιακά και διαδοχικά. Όλο το διαδίκτυο, όλη η Ελλάδα ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μια υπόθεση που, αν μη τι άλλο, προέρχεται από το επωνομαζόμενο πλέον bullying, τον εκφοβισμό. Όλα αυτά που βλέπουμε στα σχολεία, σε όλες αυτές τις δραστηριότητες, κυρίως των νέων. Το cyberbullying, θα δούμε παρακάτω και ένα θέμα στο δελτίο που επίσης λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις, είναι μια υπόθεση που προκαλεί προβληματισμό και αυτό που λένε οι περισσότεροι, δεν είμαστε γνώστες, πρέπει κάποια στιγμή να τεθεί σε μια βάση συζήτησης, αλλά επί της ουσίας συζήτησης και όχι επιφανειακά όταν αντιμετωπίζονται τέτοια τραγικά περιστατικά, τέτοια τραγικά προβλήματα. Ακούσαμε και τον ερευνητή εχθές, είναι μια υπόθεση που δεν έχει σταματήσει, ερευνάται ακόμα και ερευνάται ακόμα με τα στοιχεία να συνδέονται το ένα μετά το άλλο, να δούμε πού θα καταλήξει. Πάντως όλοι έχουν εμπιστοσύνη στις αστυνομικές αρχές, στις δικαστικές αρχές και μένει να δούμε και εμείς αυτό το αποτέλεσμα. Είναι σίγουρα κάτι συγκλονιστικό, όπως και να το κάνουμε, από όπου και να το δει ο καθένας. Και αν δεν κάνω λάθος, ουσιαστικά το καμπανάκι για αυτά τα ζητήματα του εκφοβισμού, θα λέει κανείς, χτυπούσε εδώ και χρόνια. Και είχαμε δει και τους ειδικούς να μιλούν, και τον κύριο Σπακιανάκη και άλλους τέλος πάντων, για τις καταστάσεις που δημιουργούνται. Και Νίκο, τι να πει κανείς. Άφωνη. Τι να πει κανείς τώρα, από εκεί πέρα είναι δραματικές στιγμές και πραγματικά είναι συγκλονισμένη η Ελλάδα. Το κυριότερο απ' όλα είναι όμως ότι εδώ πέρα ακούμε. Μάθαμε και τις ξένες λέξεις, τα bullying και το ένα και το άλλο. Ποια bullying δηλαδή, οι γονείς αυτού του παιδιού από το χωριό, από την Κρήτη ξέρουν τα bullying. Δεν το λένε κανονικά εκφοβισμός, ξεφτυλισμός, αυτά τα πράγματα. Ελληνικές λέξεις, τι bullying και πρασινάλογα. Και bullying στο τέλος, bullying θα το βγάλουν κάποιοι που ξέρουν, μεγάλοι άνθρωποι, ξέρουν γέροι άνθρωποι, ο πατέρας και η μάνα του αυτού του παιδιού που τόσο λέει πέρα ξέρουν τα bullying. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Ηθική αυτούργη πρέπει να βρεθεί και να πάει να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο. Αφενός μεν για τους ηθικούς αυτούργους, οι οποίοι τυχαίνει και αυτοί κατά κάποιο τρόπο να είναι τα παιδιά, όχι μόνο τα παιδιά αυτά τα οποία του κάνανε αυτά που κάνανε, αλλά αυτοί οι οποίοι κοινωνική λειτουργία, αυτοί οι καθηγητές, οι οποίοι υποτίθεται ότι φυλάγανε τα παιδιά. Για το παιδί τους, αυτή η οικογένεια τόσο από την Κρήτη να πάνε να βγάλει μια σχολή και τους το πάνε στο φέρετρο. Για φαντάστε το δικό μας το παιδί να πήγαινε έτσι. Για φαντάστε τι θέση μας σε αυτή της οικογένειας. Δεν έπρεπε να έχει ενημερώσει κάποιος αυτά τα πράγματα τι γίνεται. 1,5 χρόνο είναι εκεί. Και τα περιστατικά είναι λίγο πολύ. 1,5 χρόνο που είναι εκεί οι δασκάλοι, οι διευθυντές, οι συνδικαλιστές, όλοι αυτοί οι παντογνώσεις οι οποίοι μιλάνε παντού. Δεν βλέπανε τα παιδιά αυτά τι γίνεται, δεν βλέπανε που έχουν ξεφύγει. Δεν το βλέπε κανένας. Έπρεπε να φτάσει αυτή τη στιγμή αυτή να χαθεί η ζωή ενός παιδιού, ενός παλικαριού. Ντροπή σε όλους μας, ντροπή σε μια κοινωνία η οποία την έχουμε φτιάξει και δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα μας. Δίπλα μας. Δεν ξέρουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται δίπλα μας. Πραγματικά δηλαδή. Αυτοί πηγαίνανε, τελειώνανε το μεσημέρι, θα ακούγανε τι έγινε, παραδείγματος χάρη τώρα τι έγινε εκεί. Εντάξει μωρέ παιδιά, αν τα βρούνε. Δεν ξέρανε το δράμα που περνάει και το γολγοθά που περνάει αυτό το παιδί. Και το σημείο να πάνε αυτοκτονήσει. Μάλλον δεν ξέρανε. Δεν θέλανε να ξέρουνε, ούτε δεν θέλανε να φανταστούνε. Γιατί φεύγανε το μεσημέρι, δεν ξέρω τι ώρα φεύγανε και πήγαν και γυμώτησαν σπίτι τους. Μιλάω για τους καθηγητές, μιλάω για τους πιο μεγάλους, για τους συνδικαλιστές, εκεί όλο το σύστημα. Και το αποκορύφωμα ήταν να ψάχνει 38 μέρες να κινητοποιηθεί όλος ο κόσμος και να μπορεί να βρουν έναν άνθρωπο και για τις αρχές εκεί πάλι που έχουν ακουστεί πάρα πολλά, να μπορεί να βρουν ένα παιδί 800 μέτρα από τη σχολή. Δηλαδή τι ψάχνανε και οι άλλοι. Δίτες, μόνο τι να πω τώρα, τη δυστυχία των ανθρώπων αυτών. Τι να πω τώρα, τα συλληπιτήριά μας όπου όποιος μπορεί να ακούσει και να πούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα δικό μας, όλων μέσα της κοινωνίας μας. Και είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε με τα παιδιά μας κάθε μέρα. Να αφήσουμε την τηλεόραση, καθόμαστε στην τηλεόραση, δεν μιλάμε με τα παιδιά μας ή τις δουλειές και το ένα και το άλλο. Είμαστε υποχρεωμένοι να μιλάμε για τα παιδιά μας. Και ιδιαίτερα τα παιδιά που σπουδάζουν, που είναι σε μια άλλη περιοχή που δεν ξέρουμε τι συμβαίνει. Αλλά καθημερινά με τα παιδιά μας, είναι υποχρέωσή μας. Λοιπόν, ωραία, πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα. Πάμε στο ζήτημα που έχει να κάνει με τις βιομηχανικές περιοχές. Θα το δούμε αυτό. Γιατί ουσιαστικά είναι κατεφημισμών, έχουν μείνει ως βιομηχανικές περιοχές σε δύο ζώνες, Μελιγαλάκη και Καλαμάτα. Τα προβλήματα παραμένουν πολλά σε λειτουργικό επίπεδο και σε αυτό το συνθηκών και υποδομών, με τα περιθώρια ανάπτυξης απ' την άλλη να είναι αρκετά.
Δύο περιοχές, οι οποίες προορίζονταν να γίνουν πόλη βιομηχανικής ανάπτυξης σε δύο ζωτικής σημασίας περιοχές στο νομό, στην Καλαμάτα και το Μελγαλά, σήμερα έχουν γίνει, θα έλεγε κανείς, σημεία αναφοράς προς την αντίθετη κατεύθυνση. Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε μια μαραζωμένη ΒΠΕ, η οποία να μην προσελκύει το ενδιαφέρον επιχειρηματιών, με όσο αυτό συνεπάγεται, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν θέσεις εργασίας και να μην μπορεί ο τόπος να ωφεληθεί στην ουσία αυτό το οποίο δικαιούται. Αρχικά ήταν οι βολές που υπήρξαν από τον Δήμαρχο Ιχαλίας Αριστείδη Σταθόπουλο για την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στην βιομηχανική περιοχή του Μελγαλά. Αυτή είναι η ανάπτυξη, αυτές είναι οι θέσεις εργασίας. Έτσι μεταχειρίζεται η ΒΠΕ που έχει την ευθύνη της σωστής λειτουργίας και δόμησης. Και ποια είναι η εικόνα της ΒΠΕ, θα τη δούμε όταν θα πάτε εκεί κάτω. Εικόνα εγκατάλειψης. Όμως και στην Καλαμάτα, η εικόνα που παρουσιάζει η βιομηχανική περιοχή στην είσοδο της πόλης, δίπλα μάλιστα από τον Διεθνή Αερολιμένα, δεν είναι και η καλύτερη. Υποτίθεται ότι είναι η βιομηχανική ζώνη, φτιάξαν ολόκληρο κόμβο και δεν έχει είσοδο. Δηλαδή αυτό είναι τραγικό. Και όταν το ανέφερα στον κύριο Δήμαρχο της προάλλης προεκλογικά που ήρθε και μας επισκέφθηκε, λέει: Αν λέει, έχετε μια αυτή, είναι θέμα καθαρά της ΒΠΕ με το δρόμο. Λέει: Κάντε, έχετε συμβούλιο κτλ. Κάντε μια. Εντάξει. Άποψη του Δήμαρχου, σύμφωνη, αλλά. Εντάξει. Λογικό, είναι επιχείρηση πώς θα εξυπηρετηθούν. Έρχονται τώρα και του λες: Πήγαινε, κάνε τον κύκλο, θα βρει ένα πενιζάδικο, θα βρει το πτέο να μπει, να βγει, να κάνει. Να το. Κεντρικό δρόμο. Τι πιο απλό, τι πιο αυτονόητο. Πού κάνανε ολόκληρα πράγματα. Απαγορεύεται να βγεις, επιτρέπεται να μπεις με προϋποθέσεις να πας στο χωματόδρομο. Ήμαρτον δηλαδή. Ήμαρτον. Όπως σημειώνουν άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στις περιοχές αυτές, τα δύο σημεία έχουν γίνει αποκρουστικά για τους επιχειρηματίες και τους επαγγελματίες. Όχι μόνο λόγω των υποδομών που λείπουν, αλλά λόγω και της μη ελκυστικότητάς τους, αφού οι τιμές ζώνης έχουν εκτιναχθεί. Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι διπλασιάσανε και παραπάνω τις τιμές με το που φύγανε θα φύγανε. Έτσι. Πήγε το ποσό ένα αστρονομικό, το νομίζω τώρα είναι 38.000 στο στρέμμα. Και ο κόσμος πού να έρθει εδώ πέρα. Αυτό πιστεύω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα που δεν υπάρχουν κίνητρα για να έρθει ο κόσμος εδώ. Έχει κάποιες προϋποθέσεις και προνόμια αρκετά, αλλά είναι το νούμερο τόσο απαγορευτικό που σου λέει άλλος τι να πάω να τους δίνω τώρα. Η ΒΠΕ είναι, η ΕΤΒΑ είναι αυτό που είπες για την βιομηχανική ανάπτυξη. Το ζήτημα όμως σου βάζουν φρένο, το νούμερο ένα φρένο, το μεγαλύτερο δηλαδή. Σου πετάνε μια άγκυρα και σου λέει πού να πας. Αυτή είναι η κατάσταση και μετά μιλάμε για περιοχές ανάπτυξης, όμως τη βλέπουμε καθημερινά και εδώ στην περιοχή της Καλαμάτας, στα όρια της Καλαμάτας, Νίκο και Κώστα, αλλά και στο Μελγαλά. Στο Μελγαλά είναι ακόμα πιο χειρότερη. Τώρα και στις δύο περιπτώσεις ουσιαστικά αναδεικνύεται το ζήτημα με αφορμή και τα όσα έχουν συμβεί με τα πυρηνολογία, Κώστα. Αλλά αυτό που αντικρίζει κανείς είναι ότι μια, δύο, τρεις, τέσσερις επιχειρήσεις μετρημένες στα δάχτυλα έχουν μείνει και στις δύο περιοχές. Ναι, κάποτε σχεδιάστηκαν για να αποτελέσουν ένα κύτταρο ανάπτυξη των περιοχών και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη και απασχόληση. Σε αντίθετη κατεύθυνση φαίνεται ότι προχώρησαν και για να μην παρεξηγηθούμε, δεν μιλάμε για τα τελευταία 1, 2, 3 χρόνια που πιθανότατα θα πει κανείς ότι έχει καταρρεύσει όλο το σύστημα, όλη η οικονομία. Είναι μια κατάσταση που επικρατεί εδώ και πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι κάτι το οποίο προκλήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης ή της κατάστασης που επικρατεί σήμερα. Το ζητούμενο είναι ότι δεν υπάρχουν ούτε κίνητρα, το ακούσαμε τους επαγγελματίες, αλλά δεν εφαρμόστηκε ίσως ποτέ αυτός ο σχεδιασμός, ο στρατηγικός που είχαν πει, λέγανε ότι θα φτιάχανε. Δεν αποτέλεσαν ποτέ το κύτταρο ανάπτυξης και δεν έδωσαν ποτέ Κώστα, αυτή την προστιθέμενη αξία. Κώστα, να σε διακόψω να σου πω. Ότι μην τα λέμε τα πράγματα μόνο από μια πλευρά. Αυτά αποτελούν πρότυπο σε όλη την Ελλάδα. Μόνο στη Μεσσηνία έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Άρα. Για πήγαινε στην Τρίπολη, για πήγαινε στη Λαμία, για πήγαινε στη Λάρισα, για πήγαινε στη Σαλαμέρη, στην Πάτρα, στην Αχαΐα. Όλες οι επιχειρήσεις είναι εκεί. Εδώ πέρα μόνο στη Μεσσηνία και στις δύο περιοχές. Και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Σαθόπλο που είπε αν αυτό είναι ανάπτυξη και αν αυτό είναι θέσεις εργασίας. Εδώ είναι νεκροταφείο επιχειρήσεων. Και στη μία περίπτωση και στην άλλη. Άρα κάποιοι φταίνουν εδώ. Εδώ είναι ένα κορταφείο επιχειρήσεων. Και οι επιχειρήσεις που είναι εκεί πέρα που έχουν μπει, τους οφείλουν τα συγχαρητήρια. Τι είναι μέρος εκεί, αυτό είναι μέρος το οποίο είναι για επιχειρήσεις. Αυτό είναι για μέρος. Δηλαδή για να θαυτεί ή είναι μέρος ή για να πάει κάποιος να μαλακλέψει τίποτα εκεί πέρα. Όπως έκλεβε τόσα χρόνια σε αυτά τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς πάλι εδώ. Οι υπεύθυνοι που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις
σφυρίζουν. Αδιάφορα. Λοιπόν, πάμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Έχουμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας. Θα πούμε για το άλλο ζήτημα τώρα με τις υποδομές. Για το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία απάντηση για τον άξονα Πάτρα Πύργος. Καλησπέρα, κύριε Κατσιφαρά. Καλησπέρα, τι κάνετε. Είμαστε καλά. Ουσιαστικά υπήρξε και μια έκτακτη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το ζήτημα είναι, θα έλεγε κανείς, ανησυχητικό, γιατί δεν υπάρχει απάντηση μέχρι τώρα. Αν έχετε κάτι νεότερο για το Πάτρα Πύργος, κοιτάξτε, πολύ σημαντικό. Ναι, θέλω να είμαι απόλυτα σαφής. Γιατί κάναμε καταρχήν ένα έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο? Γιατί πρέπει να αφιτμιστούμε οι πάντες. Κύριε Μπελογιάννη και κύριε Κανελόπουλε, πρέπει να αφιτμιστούμε οι πάντες. Ο δρόμος Πάτρα Πύργος και Πύργος Καλό Νερό και Καλό Νερό Τσακώνα είναι εθνικό διευρωπαϊκό δίκτυο. Μην το ξεχνάμε ποτέ. Είναι έργο προτεραιότητας και οποιαδήποτε μετάθεση της διαγωνιστικής διαδικασίας ουσιαστικά πάει πολύ πίσω, όχι μόνο στον χρόνο, αλλά και στην αβεβαιότητα. Και η περιοχή μας, άκουγε για ένα άλλο θέμα που λέγατε πριν, δεν αντέχει να πάνε αυτά τα θέματα πίσω. Και είναι ένα θέμα, συγγνώμη κύριε Περιφερειακά, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αγγίζει όλη την Πελοπόννησο, δεν είναι μόνο θέμα δικό σας. Βέβαια, συγχαρητήρια, πήρα την πρωτοβουλία εσείς, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει σύσσωμη η Πελοπόννησος για να διεκδικήσει με βροντερή φωνή αυτό το πράγμα το αυτονόητο το οποίο λέτε. Κύριε Μπελογιάννη, γενικώς υπάρχει ένα γενικότερο πρόβλημα στα μέτωπα διεκδίκησης. Και δεν αφορά την παρούσα φάση, αφορά την ιστορική, ιστορική εξέλιξη της χώρας και των περιφερειών. Αλλά μη σταθούμε εκεί. Εδώ νομίζω ότι είναι ένα θέμα που μας ενώνει. Ενώνει όλους μας. Αφορά το, όσο αφορά την Πάτρα, αφορά τον Πύργο, αφορά την Καλαμάτα. Αφορά το μέλλον του δυτικού άξονα. Το μέλλον. Αυτές οι ανησυχίες μου. Εμείς κάναμε έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο αν μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Αν μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις. Το αν λίγο με περιεργεύει και το λέω αυτό γιατί φαίνεται κάποια πράγματα να είναι στον αέρα. Δηλαδή ακούμε για αναβολές, ακούμε για χρήματα που δεν έχουν ακόμα δεσμευτεί. Κοιτάξτε, το έργο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Ναι. Και ταυτόχρονα έχει ενσωματωθεί και έχει εγκριθεί και από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πρόταση του Υπουργείου Υποδομών και της ελληνικής κυβέρνησης για την προγραμματική περίοδο 14-20. Το νέο έσχο. Άρα το έργο είναι ενταγμένο. Είναι ενταγμένο το έργο. Και εδώ πάμε να δώσουμε αναβολή σε ένα έργο που έχει ήδη ενταχθεί και ουσιαστικά μεταθέτουμε τους χρόνους. Ο κύριος Σαντινόπουλος πριν λίγο, κύριε Περιφερειάρχα, μας είπε ότι αυτή τη στιγμή είναι μετέωρη η κατάσταση στο να υπογραφούν επιτέλους συμβάσεις αυτές να τελειώσει που έχει μπει το έργο αυτό και άλλα έργα ή να ξαναδιαπραγματευτούν. Η κυβέρνηση δεν πήρε καμία απόφαση. Τι λέτε εσείς πάνω σε αυτό το θέμα? Και λέει ότι χάνεται κάποιος χρόνος το οποίο θα οδηγήσει μοιραία και στα πέταξη κάποιων έργων. Εγώ βλέπω την πολιτική διεκδίκηση, κύριε Μπελογιάννη. Και γιατί βλέπω την πολιτική διεκδίκηση? Γιατί θεωρώ ότι ΕΣΠΑ θα υπάρχει και την επόμενη προγραμματική περίοδο. Έτσι δεν είναι? Αυτό έχουμε εντάξει. Γιατί να το βάλουμε. Αν είμαστε στην Ευρώπη. Ναι. Λέω ακόμα να πάρω την ακραία εκδοχή που δεν συμφωνώ. Ξέρετε τις θέσεις μου, δεν είναι και τη διανομή μου. Οπότε εμείς στεκόμαστε εκεί. Είναι ακόμα και στην Ευρωζώνη να μην είμαστε. Θα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όλα τα προγράμματα, συνδικής και τα ταμεία θα υπάρχουν. Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι από αυτό που έχουμε κερδίσει, από τον αγώνα που κάναμε μετά τη σύμβαση παραχώρησης, μην το εκχωρούμε και μην το χάνουμε τώρα. Σωστό αυτό που είπατε. Απαντήσεις ποτέ θα υπάρξουν. Κύριε Κατσιφάρα, επειδή βλέπουμε την πίεση που υπάρχει. Εγώ σας βλέπω πολύ ανήσυχο, κύριε Περιφερειάρχα. Και δεν είναι τυχαίο, είστε ένα έμπειρο πολιτικό. Πολύ έμπειρο πολιτικό και τα λέτε τα πράγματα με το όνομά του. Σας βλέπω πολύ ανήσυχο. Είμαι ανήσυχος γιατί ξέρω τι σημαίνει ντόμινο. Και αν κάτι αρχίζει να στραβώνει, θα πάει στραβά μέχρι το τέλος μετά. Αυτό το ξέρω πάρα πολύ καλά. Και το δεύτερο, αυτό που έχω κερδίσει, γιατί να το ξαναβάλω στην επαναδιαπραγμάτευση πάλι? Γιατί? Σωστά το λέτε. Υπάρχει κανένας λόγος? Σωστά το λέτε και αυτή είναι η μεγάλη ανησυχία. Γιατί θα πάμε ή σε κατακαιρματισμό ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα υπήρχε μια αντίδραση από την κυβέρνηση, σας είπαν τίποτα, σας καλέσαν μετά την. Όχι. Θα μιλήσω. Έκανα μια προσπάθεια σήμερα. Έχω μιλήσει και τις προάλλες με τον Υπουργό Υποδομών. Θα μιλήσω και αύριο. Θέλω να επισπευθεί η διαδικασία της επικοινωνίας του Υπουργείου με τους φορείς.
Δεν θέλω να, να ανακοινωθεί και να είμαστε εκ των υστέρων εμείς. Μάλιστα. Δεν θέλω. Γι' αυτό κάναμε και το έκτακτο περιφερειακό συμβούλιο. Και το κάναμε από λόγους ευθύνης. Να τοποθετηθούμε όλοι. Και ήταν εκεί και οι βουλευτές. Νομίζω είναι κάτι που μας ενώνει. Το έργο είναι σαφώς για το δημόσιο συμφέρον. Είναι η μεγαλύτερη οδική αναπτυξιακή αρτηρία στο δυτικό άξονα. Σε όλη την Πελοπόννησο είναι για την περιφερειακά, δεν είναι μόνο στη δυτική άξονα. Γιατί κακά τα ψέματα. Αυτό θα ενώσει όλη την Πελοπόννησο. Αυτό ο δρόμο. Λέω το εξή, κύριε Πελογιάννη, για να μην παραξηγηθώ. Εγώ βλέπω τον άξονα από τα Γιάννενα μέχρι την Καλαμάτα. Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Και βλέπω αυτόν τον άξονα μετά μέσω Πάτρα Αθήνα να ενώνεται με την Αθήνα και μέσω Καλαμάτα Τρίπολη να ενώνεται με την Αθήνα. Έτσι το βλέπω. Το βλέπω ω ένα ενιαίο σύστημα οδικών αξώνων που θα βγάλει τις περιοχές μας από τη Μεσέρια. Από τη Μεσέρια. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και περιφέρεια Πελοποννήσου. Έτσι. Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι τόσο απλή η άποψή μου που είναι και βαθιά και πολιτική και αναπτυξιακή. Ναι, και είναι και αληθινή. Αληθινή, και πραγματική. Δεν χρειάζεται ούτε περικοκλάρες που λένε στο χωριό μου, ούτε να τα μπλέκουμε, ούτε να βάζουμε σοφίες, ούτε τίποτα. Πολύ απλά πράγματα. Είναι η μοναδική ευκαιρία να γίνει αυτός ο δικός άξονας. Είναι ενταγμένο το έργο, είναι όριμο, έχει προκηρυχθεί μια φορά. Πήρε αναβολή να πάρει και δεύτερη. Και δεύτερη. Και εμείς θα είμαστε παρατηρητές των γεγονότων. Σωστά το λέτε. Σωστά. Λοιπόν, δεν μπορώ να δεχτώ αυτό το ρόλο του παρατηρητή. Να είστε καλά, πολύ σωστά, πολύ σωστά. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Για όλους μας. Πάμε στον Κώστα ξανά. Κώστα, σε άλλο ζήτημα. Ακούσαμε την ανησυχία που μετέφερε και ο ίδιος ο κύριος Χατσιφάρας και Κώστα, να πούμε ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και για αυτό το θέμα μέσα στην εβδομάδα. Τώρα η Καλαμάτα θα ίσως να δούμε και κάποιες απαντήσεις, γιατί θα είναι και κυβερνητική εκπρόσωπη στην Καλαμάτα, θα είναι αρκετή στους εορτασμούς της Δευτέρας. Θα είναι και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δένης Σαμαράς. Θα είναι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Δένης Σαμαράς, πάρα πολύ επίσημη στους εορτασμούς της πόλης για την απελευθέρωσή της 23 Μαρτίου και η Καλαμάτα γιορτάζει. Να πούμε ότι στην πόλη της Καλαμάτας, να τα πάρουμε από την αρχή, θα βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Από την πλευρά της κυβέρνησης θα εκπροσωπήσει ο κύριος Κατρόγκαλος, Υπουργός Εσωτερικών. Ενώ έχει γίνει γνωστό ότι στην πόλη της Καλαμάτας ο εορτασμός θα παρευρεθεί ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς. Παράλληλα, πάρα πολλοί ακόμα αναμένεται να βρίσκονται εδώ στην πόλη της Καλαμάτας. Ο κύριος Κυριακή έδωσε όλες τις πληροφορίες μας, ο κύριος Σαμαράς. Από την Κυριακή, όπως λες και εσύ, Νίκο, υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα είναι πάρα πολλά ζητήματα. Προφανώς ότι η πολιτική συζήτηση δεν θα αποφευθεί όταν θα έχουμε τόσες σημαντικές παρουσίες. Να σου πω ότι υπάρχει μία πληροφόρηση, υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Θα βρίσκεται στην πόλη της Καλαμάτας και ο Σταύρος Θεοδωράκης από το ποτάμι. Είναι κάτι το οποίο συζητάτε. Θα είναι στο επίκεντρο λοιπόν. Θα είναι στο επίκεντρο η Καλαμάτα σε κάθε περίπτωση και μην ξεχνάμε ότι πέραν όλων των άλλων θα είναι και η πρώτη έξοδος εκτός των τυχών του Προκόπη Παυλόπουλου, του νέου Προέδρου. Οπότε τα φώτα ούτως ή άλλως θα είναι στραμμένα εδώ πέρα. Μένει να δούμε το αν θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις και ειδήσεις και για την περιοχή μας. Θα τιμηθεί ο κύριος Παυλόπουλος και από τον Δήμο Καλαμάτας. Υπάρχει σε εξέλιξη αυτή την ώρα συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο. Να σας ευχαριστήσω και τους δύο πάρα πολύ. Πάμε εμείς τώρα σε ένα άλλο ζήτημα, σε μια αντιπυρική περίοδο που κυριολεκτικά αναμένεται καυτή λόγω των αρκετών βροχοπτώσεων που επικράτησαν το χειμώνα και αυξάνουν τη βλάστηση σε υψηλά επίπεδα. Οι αρμόδιοι συνεχίζουν ακόμη να κοιτούν. Το περίφημο έργο με τις υδατοδεξαμενές παραμένει μισό, αφού θα δείτε και στο επόμενο ρεπορτάζ πως 15 από αυτές είναι άδειες. Το έργο φαίνεται πως φτιάχτηκε απλά για να φτιαχτεί. Γιατί από λειτουργικότητα, η κατάσταση που επικρατεί στη λειτουργία των υδατοδεξαμενών που υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν αρκετά στην αντιπυρική περίοδο. Είναι σχεδόν τραγική. Πέρα από τα χωροταξικά, τα δομικά και άλλα κριτήρια που δεν φαίνεται να πλήρουνται σε ορισμένες περιπτώσεις, υπάρχει και εκείνο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι περισσότερες από 15 παραμένουν άδειες. Τι και αν η πυροσβεστική μέχρι σήμερα το έχει επισημάνει κατ' επανάληψη, λίγα είναι εκείνα που έχουν γίνει από τους αρμόδιους φορείς, ενώ σημειωτέων πως το έργο δεν έχει ακόμα παραλυφθεί. Πράγματι, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα το οποίο δεν είναι τωρινό, υφίσταται. Με κάποιες μεταλλικές δεξαμενές 350 κυβικών, οι οποίες είναι για να παίρνουν νερό τα εναέρια μέσα. Κάποιες από αυτές, όχι όλες, επαναλαμβάνω, όχι όλες, κάποιες από αυτές παρουσιάζουν κάποιο πρόβλημα προς την πληρότητα ή κάποιες είναι άδειες.
Το γνωρίζουν οι αρμόδιοι φορείς, το γνωρίζουν το πρόβλημα. Υπάρχει ένα διαδικαστικό πρόβλημα, αφού γνωρίζω με την παράδοση του έργου. Από εκεί και πέρα, εμείς κάθε χρόνο οφείλουμε ως υπηρεσία, από τη στιγμή που υφίστανται αυτές οι δεξαμενές, να επισημάνουμε στους αρμόδιους φορείς ότι όντως αυτές είναι άδειες. Οι υδατοδεξαμενές μένουν άδειες, ενώ και οι λιμνοδεξαμενοί στην Πολιανή το καλοκαίρι δεν κρατάει νερό. Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και με τα προβλήματα αυτά καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη αντιπυρική περίοδο. Και έχουν καταγραφεί δύο δεξαμενές, οι οποίες είχαν γίνει με μια εργολαβία της τότε νομαρχίας. Αυτές αφορούσαν δύο δεξαμενές που είχαν μπει στην περιοχή του πρώην Δήμου Αρφαρών. Η μία ήταν στον Άγριλο και η άλλη ήταν στην Άνω Βρωμόβρηση. Όσον αφορά την Άνω Βρωμόβρηση, όταν έγινε η τοποθέτηση τότε από τον εργολάβο, τοποθετήθηκε σε λάθος θέση. Εκεί που είχαμε πει να γίνει, κύριε Καραλόπουλε, η δεξαμενή, ώστε από την υπερχείληση της δεξαμενής την οποία έχουμε για να ιδρεύεται ο τοπικός οικισμός να παίρνει το νερό από εκεί, αυτή τοποθετήθηκε σε ψηλότερο σημείο, που σημαίνει ένα κόστος αφενός με να τη γεμίζουμε, το οποίο το ξεπεράσαμε. Αφού λοιπόν το γεμίσαμε, είδαμε λοιπόν ότι μετέπειτα είχε προβλήματα. Τότε είχαμε κάνει παρεμβάσεις στην τεχνική υπηρεσία της νομαρχίας και μετέπειτα, ώστε να μπορέσουμε αυτές να γίνουν πιο λειτουργικές. Όπως επίσης, παράδειγμα, και η δεξαμενή που τοποθετήθηκε στον Άγριλο, ενώ είχε, στην αρχή είχαμε πει θα γίνει σε άλλο σημείο, τελικά έγινε σε άλλο. Κωστά, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που έχει να κάνει με εξαπάτηση κληρικών στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Είναι μια περίεργη υπόθεση η οποία έρχεται στο φως από την Ιερά Μητρόπολη και υπάρχει μια εφιστάτη προσοχή γιατί έχουν παρατηρηθεί κρούσματα εξαπάτησης ιερέων και μοναχών το τελευταίο χρονικό διάστημα, μιας και άγνωστος τηλεφωνήσε ιερείς και μονές της Μητρόπολης Μεσσηνίας, προσποιούμενος στον πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης Αρχιμανδρίτη Θεόκλητο Λαμπρινάκο, με διάφορα προσχήματα Θέμη, να πούμε ότι τους καλεί να είτε να καταθέσουν λεφτά σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε να αποστείλουν με κάποιον τρόπο τα χρήματα για κάποιον ειδικό σκοπό. Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας και ο ίδιος ο Μητροπολίτης έχουν εκδώσει και εγκύκλιο, έχουν ενημερώσει και τους ιερείς της περιοχής προκειμένου να προσέχουν, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Επίσης, να μην ενδίδουν σε προσπάθειες τηλεφωνικής εξαπάτησης. Για οποιοδήποτε κρούσμα θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα την Ιερά Μητρόπολη για να ακολουθεί η διαδικασία ενημέρωσης των αστυνομικών αρχών. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι τα ίχνη πλέον αρχίζουν και είναι πολύ κοντά στο να βρεθεί αυτός που εξαπατά, δεδομένου ότι υπάρχει και ο τραπεζικός λογαριασμός, αλλά και ίχνη από το κινητό τηλέφωνο. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό, το περίεργο σκηνικό, είναι κοντά στο να αποκαλυφθεί. Ιδιαίτερη προσοχή πάντως χρειάζεται, γιατί υπάρχουν φαινόμενα, όπως βλέπουμε, ακόμα και στον χώρο της Εκκλησίας, περίεργα. Κωνσταντίνε, να σας ευχαριστήσω. Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία της Eurostat, καθώς σύμφωνα με την έρευνά της, ο πληθυσμός της χώρας μας χρόνο με το χρόνο μειώνεται. Οι πολίτες βλέπουν την κατάσταση από τη δική τους σκοπιά και εξηγούν τους λόγους που οδηγούν στη μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας. Είμαστε έθνος ανάδερφο ή απλώς έθνος που συρρυκνώνεται? Αν το πρώτο εξάγεται ως συμπέρασμα, το δεύτερο είναι μια εκτίμηση που αν επαληθευτεί, τότε η Ελλάδα σε προβολή 70 χρόνων από τώρα θα είναι μικρότερη σε πληθυσμό. Τις εκτιμήσεις της για τη διαμόρφωση του πληθυσμού των ευρωπαϊκών χωρών έως το 2080 έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, ο μεγαλύτερος αριθμός πληθυσμού θα είναι συγκεντρωμένος στη Γαλλία και την Βρετανία, με τον αριθμό των πολιτών να φτάνει τα 78,84 εκατομμύρια και 85,14 εκατομμύρια αντίστοιχα. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη σήμερα οικονομία της Ευρώπης, θα έχει πληθυσμό 65,37 εκατομμυρίων ανθρώπων. Δυσίωνα. Δεν τα βλέπω καθόλου καλά. Θεωρώ ότι πέραν της οικονομικής κρίσης, ότι ο Έλληνας κάπου καλόμαθε τα προηγούμενα χρόνια. Ενώ πάνω σε αυτή τη βόλεψη που είχε για τη ζωή, απαρνήθηκε την οικογένεια τη μεγάλη για να ζήσει καλύτερα. Μειώνεται. Αφού έφυγανε, πώς έφυγανε. 300.000 έφυγαν τώρα. Όλοι οι επιστήμονες που είχαν πτυχία γι' αυτό φύγαν όλοι. Και ακόμα φεύγουν. Δεν κάνει και παιδιά ο κόσμος. Δεν κάνει, δεν έχουν άλλοι, δεν θέλουν. Είναι πολλά στη μέση. Μειώνεται γιατί την ανεργία, μάνα μου. Δεν υπάρχει υποδομή, ας πούμε, οι νέοι να ασχοληθούν. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ότι δεν κάνουν οικογένεια, γιατί ένα
με το ζόρι 2 παιδάκια. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως ο πληθυσμός της χώρας μας μέχρι το 2080 αναμένεται να μειωθεί, καθώς υπολογίζεται πως θα διαμορφωθεί στα 7,69 εκατομμύρια ανθρώπους. Το 2080 πάντως η χώρα με τον μικρότερο πληθυσμό στην Ευρώπη θα είναι η Ισλανδία, στην οποία υπολογίζεται πως θα ζουν 467.000 άνθρωποι. Θέλει πολύ παιδεία και η παιδεία ξεκινάει από μικρά. Πράγμα πολύ δύσκολο σήμερα γιατί η παιδεία μας χωλαίνει. Δεν είναι καν αυτή που ήταν πριν κρίσης, που και τότε χώλαινε, γιατί έχω υπερεπτήσει σε σχολείο. Αλλά δεν θεωρώ μόνο μέσα από παιδεία. Και από μια καλύτερη ευημερία. Όταν θα έρθει η ευημερία, πιθανόν να έρθει και η καλύτερη οικογένεια. Πρέπει να γίνει, πρέπει να δίνουν στα παιδιά να δίνουν κάποιο επίδομα, ξέρω εγώ, κάτι τέτοια. Δεν θα αφαιρεθεί, γιατί δεν υπάρχει δομή που αυξήσει η οικογένεια ο άλλος. Σοκάρουν τώρα τα στοιχεία σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό, καθώς η Ελλάδα έρχεται δεύτερη πανευρωπαϊκά. Με τα μεγαλύτερα ποσοστά νέων έχουν πέσει θύματα του cyberbullying. Σημαντικό ρόλο παίζει η ενημέρωση των γονέων για την αποφυγή τέτοιων φαινομένων. Δεύτερη πανευρωπαϊκά έρχεται η Ελλάδα στη λίστα των ορών που παρατηρείται διαδικτυακό bullying σύμφωνα με έρευνα της Μονάδας Εφηβικής Υγείας του Νοσοκομείου Παίδων Αγλαία Κυριακού. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και μας απασχολεί όλους όσοι ασχολούμαστε με το θέμα του εκφοβισμού γενικότερα. Στο cyberbullying η ιδιαιτερότητα είναι ότι έχουμε την χρήση ηλεκτρονικών μέσων για να εφαρμοστεί, για να εκδηλωθεί ένα τέτοιο φαινόμενο. Να πούμε στον κόσμο, και είναι πάρα πολύ χρήσιμο, ότι όταν μιλάμε για cyberbullying αναφερόμαστε στην κατάσταση που προκαλούμε βία ή παρενόχληση σε έναν άλλον άνθρωπο χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα. Αυτό μπορεί να είναι το διαδίκτυο, αλλά μπορεί να είναι και το κινητό μας τηλέφωνο. Γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε έξαρση στο cyberbullying είναι γιατί έχουμε και έξαρση της τεχνολογίας. Βλέπετε, φαντάζομαι, όλο και περισσότερα παιδιά να κυκλοφορούν με στα χέρια τους με tablet, κινητά κτλ. Χωρίς να έχουν πάντα επίγνωση της χρήσης και των κανόνων ασφαλείας. Το bullying μόνο του, δηλαδή το θέμα του σχολικού εκφοβισμού ή του συστηματικού εκφοβισμού και της βίας, είναι ένα ζήτημα που έχει μια έξαρση τα τελευταία χρόνια και το παρακολουθούμε και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τα σχολεία και να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις στην οικογένεια. Όμως είναι λιγάκι πιο μορφοποιημένο, δηλαδή ξέρουμε πάνω κάτω ποια είναι τα χαρακτηριστικά των θητών, ποια είναι τα χαρακτηριστικά των θυμάτων. Στο cyberbullying τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, γιατί ο καθένας μέσα στο πλαίσιο της άγνοιας ή της πλάκας μπορεί να είναι υποψήφιος θήτης. Πρωταθλήτρια διαδικτυακού εκφοβισμού ανακηρύχθηκε η Ρουμανία, με 37,7% των εφήβων να έχουν πέσει θύματα ή bullying, ενώ ακολουθεί η χώρα μας με ποσοστό 26,8%. Οι υπόλοιπες χώρες της λίστας είναι η Γερμανία με 24,3%, η Πολωνία με 21,5%, η Ολλανδία με 15,5%, η Ισλανδία με 13,5% και τελευταία στη λίστα η Ισπανία με 13,3%. Επίσης θέλω να σημειώσω το εξής. Αυτό που είπατε για την Ελλάδα είναι δεύτερη στην σύμπραξη των 7 χωρών της Ευρώπης που συμμετέχουν σε αυτήν την έρευνα. Γύρω στο 21,3% των εφήβων μας, των νέων μας, αναφέρουν ότι έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις διαδικτυακού εκφοβισμού, έχουν πάρει μέρος είτε με το χαρακτήρα του θήτη είτε με του θύματος. Βέβαια, ευτυχώς, η μισή από αυτούς δηλώνουν ότι τους έχει εκθέσει σε σοβαρό κίνδυνο. Το που πρέπει να κάνουμε είναι η πρόληψη πάνω απ' όλα. Δηλαδή, θα πρέπει να μιλάνε ανοιχτά οι γονείς στα παιδιά τους για αυτά τα πράγματα, που σημαίνει ότι οι ίδιοι γονείς θα πρέπει πρώτα να ενημερώνονται. Έχουμε ένα τεχνολογικό αναλφαβητισμό των γονιών. Πολλές φορές οι γονείς αναρωτιούνται αν πρέπει να είναι εξπέρ στο διαδίκτυο για να μιλήσουν. Δεν χρειάζεται να είναι εξπέρ. Χρειάζεται να ξέρουν 5 βασικά πράγματα για να μπορούν να εξηγήσουν στα παιδιά τους τι πρέπει να προσέχουν. Για παράδειγμα, δεν απαντάμε σε μηνύματα που έρχονται με απειλητικό και προσβλητικό περιεχόμενο. Δεν απαντάμε. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να έχει ανακοινωθεί ο αριθμός των εισακτέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς το Υπουργείο βρίσκεται σε διαβούλευση με τα πανεπιστήμια για την ίδια στιγμή κλείνει η κάνουλα των αθρών μεταγγραφών. 2 μήνες πριν από τις πανελλαδικές εξετάσεις και οι μαθητές της τρίτης λυκείου περιμένουν την ανακοίνωση αφενός των ημερομηνιών των εξετάσεων και αφετέρου του αριθμού των εισακτέων, αλλά και τι μελιγενέστε φέτος με τις μεταγραφές.
Σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, ο αριθμός των εισακτέων θα ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, καθώς το Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε διαβούλευση με τα πανεπιστήμια και τα τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, γραμμή του Υπουργείου Παιδείας είναι ο αριθμός των εισακτέων να καθοριστεί έπειτα από κοινή συμφωνία των ιδρυμάτων της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και του Υπουργείου. Ωστόσο, για τον καθορισμό του φετινού αριθμού των εισακτέων είναι πιθανόν να παρακαμφθεί η συγκεκριμένη αρχή, καθώς πρέπει να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και ήδη έχει ζητηθεί απευθείας από το Υπουργείο Παιδείας οι προτάσεις των ιδρυμάτων. Όλες οι πληροφορίες πάντως συγκλίνουν ότι ο φετινός αριθμός εισακτέων δεν θα διαφοροποιείται αισθητά από τον περσινό και θα κινηθεί περίπου στις 70.000 για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΗ της χώρας, χωρίς τις στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές. Στον αριθμό αυτό, τα πανεπιστήμια μαζί με τις ανώτατες εκκλησιαστικές ακαδημίες θα έχουν την μερίδα του λέοντος περίπου 45 με 47.000 φοιτητές. Στις εσωτερικές κατανομές των εισακτέων, η γενική γραμμή πρότασης είναι να κρατηθούν ψηλά τα ποσοστά εισαγωμένων στα περιφερειακά πανεπιστήμια και να μειωθούν στα κεντρικά. Σε ό,τι αφορά το θέμα των μεταγραφών, τα πράγματα, αν και προς το παρόν είναι ασαφή, η κυβέρνηση φέρεται να προσανατολίζεται στο να μειωθεί ο αριθμός τους. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Δύο βραβεία κατέκτησαν σε διαγωνισμό τατού που έλαβε χώρα στην Κύπρο ο Γιώργος Κουρμάς. Πρόκειται για ένα νέο επαγγελματία που δραστηριοποιείται στην Καλαμάτα. Μια διπλή σημαντική διάκριση σε διαγωνισμό τατουάζ απέσπασε επαγγελματίας από την Καλαμάτα. Είναι το 3rd Annual Tattoo Convention Cyprus. Πήραμε μια δεύτερη θέση και μια τρίτη. Δεύτερη θέση πήραμε στο New School Tattoo Large και τρίτη θέση πήραμε στο Small Color Tattoo. Τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Είχαμε υποστήριξη εκεί από τον κόσμο. Είχαμε υποστήριξη από suppliers, ο οποίος μας βοήθησε με όλα τα πράγματα που χρειαστήκαμε. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, το τατουάζ δεν είναι εύκολη υπόθεση, όμως το μεράκι και η αγάπη για την δουλειά επιβραβεύει καθημερινά τους καλλιτέχνες της ζωγραφικής του σώματος. Περιμένουμε κι άλλα tattoo convention. Θα ακολουθήσουμε με τη σειρά όπως έχουν. Να είμαστε καλά, να πηγαίνουμε σε όλα, γιατί το αγαπάμε πάνω απ' όλα και θέλουμε το καλύτερο για την πόλη μας. Προσπαθούμε όσο μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στα τατού και εγώ και η ομάδα μου. Πιστεύω πως μας εμπιστεύονται, γιατί το αγαπάμε. Ό,τι μας ζητήσουν μπορούμε να τους το ζωγραφίσουμε, μπορούμε να τους το βγάλουμε να το δουν μπροστά τους. Δεν θέλουμε να χρησιμοποιούμε μόνο τον υπολογιστή, ό,τι βλέπουν δηλαδή στο Google και όλα αυτά. Προσπαθούμε να τα αποφεύγουμε αυτό. Θέλουμε να τους δείξουμε ότι είμαστε καλλιτέχνες και δεν κάνουμε copy. Προσπαθούμε πάντα να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα στον κόσμο και ποιοτικά πάνω απ' όλα, για να γουστάρει ο κόσμος και να έρχεται. Προσπαθούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο λόγος είναι γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το κάνεις και φεύγει. Είναι κάτι το οποίο μένει για πάντα πάνω στο δέρμα σου. Έτσι προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε το καλύτερο για αυτόν, για τον οποιοδήποτε κάνει το τατουά σε εμάς. Εμείς προσπαθούμε πάντα να έχουμε την καλύτερη απόδοση για αυτόν, έτσι, και για τον κόσμο. Και για να φαίνει τη δουλειά μας πάνω απ' όλα έξω. Τους 6.200 έφτασαν οι δρομείς που πήραν μέρος στον δεύτερο μαραθώνιο δρόμο που πραγματοποιήθηκε στον Ναύπλιο. Τα βλέμματα πάντως κέρδισε και ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Ηλίας Ψινάκης. Πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος μαραθώνιος δρόμος στο Ναύπλιο. Στη μεγάλη αυτή αθλητική γιορτή συμμετείχαν 6.200 δρομείς, ξεκινώντας με την ποδηλατοδρομία, τον ημιμαραθώνιο δρόμο και το μαραθώνιο δρόμο. Την εκκίνηση του μαραθωνίου δρόμου έδωσαν ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων Δημήτρης Κοστούρος μαζί με τον προσκεκλημένο του Δήμαρχο Μαραθώνα Ηλία Ψινάκη. Ναύπλιο, σας υποδέχεται όλους οι νικητές στην εκκίνηση του μαραθωνίου του Ναυπλίου. Σας ευχαριστούμε όλους που είσαστε σήμερα εδώ, όλους τους νικητές. Γιατί όπως είναι το δικό μας σλόγγαν, να ξέρετε ότι η συμμετοχή είναι η νίκη. Σας παρακαλώ πολύ. Κάντε λίγο πιο πίσω, κάντε ένα μέτρο πίσω, ένα μέτρο πίσω.
Στον ημιμαραθώνιο δρόμο την εκκίνηση έδωσαν ο αντιπεριφερειάρχης Τάσος Χεβιδόπουλος με τον βουλευτή Γιάννη Ανδριανό και στην ποδηλατοδρομία ο εκπρόσωπος του Σύνδεσμου Ελληνικών Γυμναστικών Αθλητικών Σωματείων. Ακολούθησαν αργότερα οι εκκινήσεις του αγώνα 5 χιλιόμετρων και του αγώνα 2,5 χιλιόμετρων. Η κακοποίηση των γυναικών παραμένει σε πολύ υψηλά ποσοστά στη χώρα μας. Το 2015 οι στατιστικές αναφέρουν ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών στην Τρίπολη υποδέχεται γυναίκες από κάθε περιοχή. Καταρτίζεται από έμπειρο προσωπικό, κοινωνική λειτουργό, κοινωνιολόγο, νομικό και ψυχολόγο και παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής. Να σας πω ότι βρίσκεται στην πλατεία μιας δημοτικής αγοράς. Τα τηλέφωνά μας είναι 2710-24-18-14. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν και με email που είναι το tripoli@isota.gr. Ο κοινωνικός λειτουργός αυτό που κάνει είναι να παραπέμψει την συμβουλευόμενη ανάλογα με το αίτημά της είτε στην ψυχολόγο για ψυχολογική στήριξη και συμβουλευτική είτε στην νομικό για νομική συμβουλευτική. Ενημερώνεται για τα δικαιώματά της, ενισχύεται από αυτή την άποψη και είναι ελεύθερη να πάρει όποια απόφαση θέλει. Και είναι σημαντικό για γυναίκες που δεν έχουν την οικονομική άνεση ότι υπάρχει η δυνατότητα νομικής βοήθειας και από το πρωτοδικείο της πόλης με ισοδηματικά κριτήρια, αλλά υπάρχει και συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας με το Δικηγορικό Σύλλογο πάλι. Υπάρχει δηλαδή ένα πρόγραμμα νομικής ενίσχυσης και με αυτόν τον τρόπο. Το 2015 οι στατιστικές αναφέρουν ότι μία στις τρεις γυναίκες έχει πέσει θύμα κακοποίησης. Βία σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική, στο σπίτι και στην εργασία, διακρίσεις και άνηση μεταχείριση αγγίζουν γυναίκες κάθε ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Ελληνίδες και μετανάστριες, οι οποίες φοβούνται, υπομένουν και ελπίζουν τις περισσότερες φορές σιωπηρά. Οι βασικές αρχές με τις οποίες δουλεύουμε τη γυναίκα είναι να συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή η κακοποιητική συμπεριφορά που υφίσταται με το από τον σύζυγο ή από τον οποιοδήποτε δράστη, όταν δεν πρόκειται για ένδοχο γενική βία, ότι δεν της αξίζει, ότι είναι παραβίαση δικαιωμάτων και ότι κατά κύριο λόγο είναι ένα πρόβλημα προσωπικό, το οποίο όμως έχει κοινωνικές αιτίες. Αμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση να καλησπέρισουμε τον μάζα μας, τον Σωτήρη Γεωργότζο, που ετοιμάζεται σε λίγο για την εκπομπή όλα στη φορά. Καλησπέρα, Σωτήρη. Καλησπέρα, Θέμη. Καλησπέρα στους φίλους και τις φίλες του διοικητήσεων που πέστε στα αθλητικά μας. Όλες εκπλήξεις απόψε. Θα ναι, τις ναι. πούμε και θα τις δούμε σε λίγο. Τώρα εγώ δεν φαντάζομαι. Φαντάζομαι ότι περιμένει όλος ο κόσμος να δει και να ακούσει αυτό το περίφημο φέναντι, το οποίο είναι μια παγκόσμια επιτυχία, έτσι. Νομίζω ότι αυτό. Το πέναντι είναι αυτή μια πατέντα που δεν έχει ξαναγίνει. Έχει κάνει το γύρο του κόσμου αυτό το βίντεο με το πέναντι που έδωσε ο διαιτητής, ο οποίος του συνδέσμου Δυτικής Αττικής. Δεν πρέπει να υπάρχει προηγούμενο. Δεν πρέπει να υπάρχει, αυτό είναι απίστευτο. Έπεσε μόνο στο Χαρίτος εκεί. Στον αέρα, πώς έδωσε κίτρινη στον αέρα. Είναι τραγικό. Και αυτό έτσι. Αλλά μου προκαλεί και ένα ερώτημα το εμείς εδώ με τα παιδιά. Μου προκαλεί το ερώτημα. Ο παίκτης που πάει και βαράει το πέναλτι δεν έχει την ευθυξία να πει αυτό ότι. Αυτό ακριβώς. Ας το γίνει τώρα γιατί είμαστε στον αέρα. Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς
Αυτό ακριβώς έγινε. Ο κόσμος ζητούσε από τον Δημητριάδη να το ρίξει έξω το πέναλτι. Θα τα δούμε στη συνέχεια όλα αυτά. Υπάρχουν βίντεο σχετικά. Δυστυχώς η Καλαμάτα ήταν μια μαύρη σελίδα στην ιστορία της εχθές, όχι μόνο για το πέναλτι, και ήττα από την Αχαϊκή. Μια ήττα εκτός προγράμματος, με κραδασμούς, με πιθανές νέες αλλαγές προπονητών. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Και με ένα καλεσμένο βέβαια, το οποίο τον περιμένει όλη η Ελλάδα. Έτσι. Όλη η Ελλάδα περιμένει τον καλεσμένο αυτόν που θα έχουμε σήμερα, μετά από καιρό ξανά. Το comeback. Το comeback, το τεράστιο comeback. Το συμπεριφέρον στη χώρα θα είναι εντυπωσιακό, θα είναι μοναδικό για γερά νεύρα, για γερά στομάχια, για γερές καρδιές και για ανθρώπους που πραγματικά αγαπούν την τηλεόραση, τη μαύρη θύελα και αυτό που. Και εκεί το ποδόσφαιρο ευρύτερα. Δηλαδή, ο καλεσμένος είναι αυτός, είναι πύραυλος. Άλλα μια θέμη, να πούμε ότι η Ελευσίνα έχει φύγει 5 βαθμούς στον Όμιλο πλέον, ένα από τον Παναδιακό που έχει τα προβλήματα της Καλαμάτας, κυρίως διοικητικά. Να αναφέρουμε επίσης ότι ο ΠΑΟΚ έφυγε ο Άγγελος Αναστασιάδης, επιτέλους έφυγε και ο Άγγελος στον ΠΑΟΚ μετά την ήττα, την ισοπαλία εντός έδρας από τον Αστέρα Τρίπολης. Έκανε ζημιά λοιπόν ο Αστέρας Τρίπολης στον ΠΑΟΚ. Ο κακός δαίμονας. Ο κακός δαίμονας του ΠΑΟΚ μέσα και έξω στην Τούμπα. Θυμίζουμε στον πρώτο γύρο έτσι τη συντριβή του ΠΑΟΚ που υπέστη στην Τρίπολη. Ο Αστέρας περνάει το ντεφορμάρισμα γιατί ήταν κουρασμένη η ομάδα, θεωρώ, από το καλοκαίρι, ξεκίνησε από τον Ιούνιο τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις. Από εκεί και πέρα θα είναι όλα καλύτερα. Οι υπόλοιπες ομάδες, ο Πανηλιακός έχει ένα θέμα με τη Γενική Συνέλευση εκεί, δεν παραιτεί τη δίκηση του Εραστέχνη. Θα δούμε πολλά πράγματα. Αλλά σήμερα θα επικεντρώσουμε στο δράμα της Καλαμάτας. Έτσι, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε, να δείξουμε. Μην τα λέω εγώ, θα τα δει σε λίγο κόσμος. Αλλά και για τα ευρύτερα θέματα της Πελοποννήσου, όλων των ομάδων, καθώς όλα στη φορά πλέον παίρνουν τηλέφωνο θέμη από όλη την Ελλάδα. Έτσι. Όλη η Ελλάδα παίρνει τηλέφωνο και από το εξωτερικό να πούν τα προβλήματά τους. Μας λένε να ασχοληθούμε ακόμα και με τον Κισαμιακό, ακόμα και τον Πανθρακικό, ακόμα και με ομάδες στην Άρτα, στα Γιάννενα, στη Λάρισα φυσικά, στη Θεσσαλονίκη. Και ενδιάμεσα θα έχουμε και μια σύνδεση με την TV Μακεδονία. Έτσι. Θα έχουμε και εκεί μια σύνδεση που θέλουν και αυτοί να πάρουν ένα απόσπασμα από όλα αυτά. Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Τρία βραβεία έλαβε κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων Tourism Awards 2015, τον Αβαρίνο Challenge. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση μιας διοργάνωσης που φέτος θα λάβει χώρα στη Μεσσηνία και στην Κωνσταντινούπολη. Οι διακρίσεις συνεχίζονται για το κορυφαίο αθλητικό και κοινωνικό γεγονός Ναβαρίνο Challenge που επιστρέφει εφέτος στις 11 και 13 Σεπτεμβρίου 2015 στην Μεσσηνία και την Κώστα Ναβαρίνο. Την 5η 12 Μαρτίου, κατά την τελετή απονομής των βραβείων Tourism Award 2015 που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, το Ναβαρίνο Challenge διακρίθηκε σε τρία συνολικά βραβεία, δύο χρυσά και ένα αργυρό. Συγκεκριμένα, η διοργάνωση που προωθεί την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την παιδική παχυσαρκία και την καταπολέμησή της μέσω της μεσογειακής διατροφής και της άσκησης τιμήθηκε με χρυσό βραβείο στις κατηγορίες στρατηγικής συνεργασίας και τουρισμός υγείας και ευεξίας και με αρχηρό βραβείο στην κατηγορία δημοσιογραφική προβολή. Τα Tourism Award είναι ένας θεσμός που έχει ως στόχο την ανάδειξη της αριστείας και της καινοτομίας στον χώρο του τουρισμού και των ταξιδιών, καθώς και των βέλτιστων πρακτικών και πιο καινοτόμων πρωτοβουλειών από επιχειρήσεις και φορείς του ελληνικού τουρισμού. Το Ναβαρίνο Challenge κατάφερε και εφέτος να διακριθεί για τα στοιχεία καινοτομίας, τα αποτελέσματα, την σημασία του για τον κλάδο και την εθνική οικονομία, τις συνέργειες και συνεργασίες του και την εφαρμογή των αρχών αειφορίας που επέδειξε το 2014 σε συνέχεια και της επιτυχίας του ως το Best Sport Tourism Event το 2013 με την αντίστοιχη χρυσή βράβευση στα Tourism Award 2014. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.